Αγωνία για πολλούς εποχικούς υπαλλήλους, η πλειοψηφία εκ των οποίων είναι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι βλέπουν τις γιορτές να πλησιάζουν, αλλά κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς χρήματα. Μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν, κατέθεσαν μεν τα χαρτιά τους για το επίδομα ανεργίας, οι αιτήσεις όμως απορρίφθηκαν. Έχει προκύψει ένα θέμα το οποίο αφορά ένα ποσοστό της τάξης 30 με 40 και από ό,τι φαίνεται θα φτάσει και η μισή σχεδόν. Να υπάρχει πρόβλημα να μην μπορούν οι άνθρωποι να μπουν στο ταμείο. Για άλλη μια φορά η γραφειοκρατία έκανε το θαύμα της, αφού δεν εμφανίζονται τα ένσημα της περσινής χρονιάς και έτσι η μία μετά την άλλη οι αιτήσεις απορρίπτονται. Πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τα ένσημα των μονομερών δηλώσεων Μαΐου και Ιουνίου, τα οποία δεν εμφανίζονται στις καρτέλες των εργαζομένων του ΕΦΚΑ και αυτό υπάρχει πρόβλημα να υπάρχει καθυστέρηση όσον αφορά τις πληρωμές των εργαζομένων. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι δηλώνουν στο ίδιο έργο θεατές, αφού και τον Ιανουάριο υπήρξε πρόβλημα στην καταβολή του επιδόματος. Αν αυτή τη φορά δεν υπάρξει εγκύκλιος, πολλές οικογένειες θα ζήσουν μαύρα Χριστούγεννα. Η κανονική περίοδος στο να πληρωθεί κάποιος από τη στιγμή που θα καταθέσει τα χαρτιά είναι 40 ημέρες. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να μην προλάβει να πάρει και ταμείο ενεργείας για τα Χριστούγεννα. Αν δεν βγάλει μια απόφαση στο Υπουργείο να λέει ότι όσοι έχουν καταθέσει τα χαρτιά αναξαρτήτως ημερομηνία να πίνουν τουλάχιστον να πάρει το πρώτο ταμείο πριν τις γιορτές, πολλοί άνθρωποι θα μείνουν χωρίς ταμείο ενεργείας. Υπάρχει λοιπόν σοβαρό πρόβλημα, το έχουμε επισημάνει στο Υπουργείο, δεσμεύτηκαν ότι το επόμενο διάστημα θα εμφανιστούν και αυτά. Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και τα αρμόδια σωματεία έχουν ενημερώσει για το πρόβλημα, αλλά μέχρι στιγμής οι υποσχέσεις για την επίλυσή του έχουν μείνει υποσχέσεις. Προσπαθούμε να το λύσουμε, το Υπουργείο μας λέει θα, έχουμε μείνει στο θα.